Ανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον Κύριε δόξα Συ. Δόξα Πατρί Κύριε ο Κύριε Πέτρα και Κύριε και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρέσον, 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 δέσποτα και δόνισον. Ο Αναστάσεις των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της παραχράντου και παραμόχου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, Εκουρανίων, Νοερών, Αΐνων, Δυνάμεων, Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων, Πανεφήμων, Πνευματοφόρων και Θεοκυρίκων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων, Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων, Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένης της Μικρός Αυτού, του Αναγίους Πατρός Μόνιος Πέου, πρώτου Επισκόπου των Αγιών, της Αγίας Ενδόξου Γεωμάτιος, Παρθένου και Πανσόπου Νίκης του Χριστού Εκατερίνης, των Αγίων Ενδόξων Ενεγάλης Δέκα Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Αγαλωμάτιος και Ορμίτου Τροπεοφόρου, του Οσίου Πατρός ημών Ελεπίου του Ενδυθερώνη και του Οσίου Πατρός ημών βοήθειά μας να είναι το Πανάγιο Ξύλο, που η αγάπη του Μακαριωτάτου Πατριάρχου της Αγίας Σιών, η πολύ του αγάπη παραλαμβάνω και η καλοσύνη του Ιερογειωτάτου Διακόνου Πατρός Χαραλάμπου εκκόμισαν όχι μόνο στην ενορία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά σε ολόκληρη την Ιερά Μητρόπολη μας. Πρώτο ο Θεός, αύριο το πρωί θα κάνουμε τον όρκο για τη συνεχή τη Θεία Λειτουργία και θα πούμε τα κατάλληλα που αρμόζουν στην περίσταση αυτή. Να ξέρετε ότι ο ναός θα φιλοξενεί για ολόκληρη την εβδομάδα το Πανάγιο Ξύλο και εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να το προσκυνήσουμε και να πάρουμε την αγιαστική του χάρη και δύναμη. Χρόνια πολλά και ευλογία.